Δόξαν ρεουσαν δώσουν ειρήνη τη χούσα του πόθου σου εν ομονία ημάς διαφύλατε αξιογαστε. Χριστό το Θεό πρεσβεύουσα, δωρήσαστε ημιν το Μέγα Ελέος. Βασιλείας γίνου παλεύου των στεφάνων νυν σε ηξιώσε. Ο νυμφίος σου Χριστός

η Ειρήνη, η ηγουμένη της Μονής του Χρυσοβαλάντου. Έζησε στα χρόνια της αυτοκράτηρας Θεοδώρας, η οποία ανεστήλωσε τις ιερές εικόνες. Η Ειρήνη καταγόταν από την Καπαδοκία και διακρινόταν όχι μόνο για την ευσέβειά της, αλλά και για την σωματική της ωραιότητα και την ευγενή ανατροφή της. Είχε ζητηθεί λοιπόν σε γάμο από διακεκριμένο άνδρα του παλατιού, και ξεκίνησε για το Βυζάντιο. Στη διαδρομή όμως πέρασε από την μονή του Χρυσοβαλάντου και τόσο ελκύστηκε από την συναναστροφή με τις μοναχές, ώστε πήρε την μεγάλη απόφαση να παραμείνει μαζί τους. Έτσι απέρριψε τις κοσμικές δόξες, επέστρεψε στην πατρίδα της, πούλησε τα υπάρχοντά της, βοηθώντας πολλούς φτωχούς και τα υπόλοιπα χρήματα τα εναπέθεσε στην μονή. Έγινε μοναχή και η ζωή της μέσα στο μοναστήρι υπήρξε πολύ ασκητική και αγία. Όταν εκοιμήθη η ηγουμένη, η ειρήνη παρά την άρνησή της ορίστηκε διάδοχός της. Από την νέα της θέση επετέλεσε τα καθήκοντά της άριστα. Ο Θεός την πρίκησε με το προφητικό και θαυματουργικό χάρισμα. Έτσι, δια της προσευχής της, απάλλαξε πολλούς από τα δαιμόνια. Προαισθάνθηκε την κοίμησή τη και κοιμήθη ειρηνικά, γεμάτη χαρά για το ευχάριστο ουράνιο ταξίδι της. Στην Ιερά Μονή της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, στην λικοβρυσιατικής, Σιατικής, ανήμερα της εορτής της γίνεται η ευλόγηση των μήλων. Η ανάμνηση των τριών μήλων που δόθηκαν στην Οσία Ειρήνη και τα οποία μήλα προέρχονταν από τον Παράδεισο. Στο μοναστήρι της λοιπόν λιτανεύονται τα μήλα μέσα στο ναό και κατόπιν τοποθετούνται μπροστά στην θαυματουργή εικόνα της στο ιερό θρονί και διαβάζεται ειδική ευχή από τον ιερέα και αγιάζονται. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος ευλογεί τα μήλα και τα μεταβάλλει σε άγια μήλα, τα οποία αν καταναλωθούν ύστερα από τριήμερη νηστεία και με πίστη ορθή, μπορούν να βοηθήσουν σε προβλήματα με ατεχνία, αλλά και σε άλλα προβλήματα υγείας. Στην Ιερά Μονή της Οσίας Ειρήνης στη λικόβρηση υπάρχει καταγεγραμμένο πλήθος τεχνοποιήσεων αλλά και κάθε είδος θαυμάτων. Κάποια χρονιά, ξημερώνοντας η εορτή του Μεγάλου Βασιλείου και μετά από την τέλεση του Εσπερινού, η Οσία Ειρήνη ξαγρυπνούσε προσευχομένη. Πλησίαζε η ώρα του όρθρου και τότε η Ειρήνη άκουσε κάποια φωνή να της λέγει «Υποδέξου τον ναυτικό που σου φέρνει τα εσπεριδοειδή και φάγετα να εφρανθεί η ψυχή σου. Πράγματι, η Οσία Ειρήνη, ηγουμένη της Μονής του Χρυσοβαλάντου στην Κωνσταντινούπολη, συνάντησε τον άνθρωπο και τον ακούει να τις εξιστορεί την εξή θαυμάσια ιστορία. Ήταν ναυτικός, πλειοκτήτης ενός καραβιού από την Ιερά Νήσο Πάτμο. Απέπλευσε με το πλοίο του από το βόρειο τμήμα του νησιού με προορισμό την Κωνσταντινούπολη και βρισκόταν λίγα μέτρα από τη στεριά. Όταν βλέπει εκείνος και οι ναύτε του, κάποιον σεβάζει ο γέροντα, να τους φωνάζει να σταματήσουν. Αυτό όμως ήταν αδύνατον, καθώς ο ισχυρός άνεμος έσπροχνε το πλοίο προς τα ανοιχτά του αρχιπελάγους. Τότε ο γέροντας φωνάζει με όλη την δύναμή του και προστάζει το πλοίο να σταματήσει. Το καράβι ακινητοποιείται και ο ίδιος αρχίζει να βαδίζει επάνω στα ύδατα. Μπροστά στους έκπληκτους ναύτες επιβιβάζεται στο πλοίο και δίνει στον καπετάνιο τρία μήλα και του λέει «Όταν πας στην βασιλεύουσα, δώσε τα στον πατριάρχη και πες του πως τα στέλνει ο Πανάγαθος Θεός με τον δούλο του Ιωάννη από τον Παράδεισο. Ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής. Έπειτα ο Άγιος Ιωάννης δίνει στον αύκληρο άλλα τρία μήλα προσθέτοντας. Αυτά να τα πας στην ειρήνη, την ηγουμένη της μονής του Χρυσοβαλάντου και να της πεις «Φάγε από τους καρπούς του παραδείσου που η αγνή ψυχή σου επιθυμούσε». Λέγοντας αυτά, ο γέροντας ευλόγησε το πλήρωμα και το πλοίο ξεκίνησε και πάλι το ταξίδι του, ενώ ο ίδιος εξαφανίστηκε. Ολοκληρώνοντας την διήγησή του, ο ναυτικός προσκύνησε την οσία ειρήνη και τις προσέφερε τα μήλα. Η Αγία τα δέχθηκε με δάκρυα ευλαβίας και ευγνωμοσύνης, ευχαριστώντας τον Θεό και τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη. Στο κελί της γονάτισε και ευχαρίστησε από την καρδιά της το Χριστό για το δείγμα αυτό της ευνοίας του προς την δούλη του. Τα μήλα αυτά ήταν πραγματικά παραδεισένια, τόσο όμορφα σε σχήμα και χρώμα που ομοιά τους δεν υπήρχαν. Η ευωδία τους πλημμύριζε την μονή και οι αδελφές απορούσαν για το καινούριο θαύμα που συντελούνταν στον ευλογημένο εκείνο χώρο. Η Ωσία Ειρήνη με την έμφυτη ευφυΐα της και την χάρη του Παναγίου Πνεύματος κατάλαβε ότι το θείο αυτό δώρο ήταν ουράνια πρόσκληση. Όταν έφτασε η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή έκοψε το ένα μήλο σε λεπτά κομματάκια και έτρωγε ένα κομμάτι κάθε μέρα, απέχοντας από οποιαδήποτε άλλη τροφή, ακόμη και από το νερό την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη, ύστερα από την Θεία Λειτουργία και αφού όλες οι μοναχές μετέλαβαν των αχράντων μυστηρίων, η Οσία Ειρήνη έκοψε και το δεύτερο μήλο και έδωσε σε κάθε αδελφή από ένα κομμάτι. Τότε τους απεκάλυψε και την ιστορία του Θείου Δώρου και όλες μαζί δοξολογούσαν τον ύψιστο για τα αναρρύθμιτα χαρίσματα προς την ηγουμένη τους. Το τρίτο μήλο η Ιωσία Ειρήνη το φύλαξε για τις τελευταίες μέρες της επίγεια ζωής της. Την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή οι αδελφές έψαλαν τα άχραντα και σωτήρια πάθη και η Ιωσία Ειρήνη, μόνη της μέσα στο ιερό βήμα γονατισμένη, είχε παραδοθεί σε ουράνια προσευχή. Τότε είδε ένα θαυμάσιο όραμα. Άνοιξε ο θόλος του ναού και πλήθος αγγέλων εμφανίστηκαν, οι οποίοι έψαλαν δοξαστικού ύμνους και θυμιάτιζαν την Αγία Τράπεζα. Εμφανίστηκε και ο ίδιος ο Χριστός, θριαμβευτής, με τον Σταυρό στο όνομα Του. Οι άγγελοι γονάτισαν να Τον χαιρετήσουν, ενώ η λάμψη Του θάμπωσε την ειρήνη, η οποία, αντικρίζοντάς Τον, ένιωσε το σκύρτημα του Θείου Έρωτα και χαμήλωσε το βλέμμα της. Όταν δειλά ύψωσε τα μάτια της και πάλι, το όραμα είχε χαθεί. Δίπλα της βρισκόταν μόνο ο άγγελος οδηγός της, ο οποίος τόσες φορές την είχε διακονήσει. «Γίνου έτοιμη», της είπε απλά, «ετοιμάσου δηλαδή». Και εκείνη κατάλαβε ότι πλησίαζε η ώρα να διακονεί τους ανθρώπους από τα ουράνια. Με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τακτοποίησε τις υποθέσεις του μοναστηριού και υπέδειξε την άξια διάδοχό της. Μία εβδομάδα πριν την μεγάλη ημέρα, νύστεψε τρώγοντας μόνο από το παραδεισένιο μήλο και καθημερινά κοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων. Τέλος ξημέρωσε ημέρα Κυριακή, 28η του μηνός Ιουλίου όπου για τελευταία φορά η οσία Ειρήνη συμμετείχε στην Θεία Λειτουργία, απήγγειλε το σύμβολο της πίστεως, κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων, αγκάλιασε όλες τις αδελφές της και τους ζήτησε συγνώμη και τέλος γονάτισε μπροστά στην ωραία πύλη, ύψωσε προς τον ουρανό τα χέρια της και προσευχήθηκε για τελευταία φορά. Και έπειτα από την προσευχή της, παρέδωσε το πνεύμα της στο Χριστό. Στην Ορθόδοξη εικονογραφία, η Οσία Ειρήνη απεικονίζεται με το ένδυμα της μοναχής να κρατάει στο δεξί της χέρι τα τρία Θεός μήλα, ή όπως αλλιώς λέγονται τα μήλα της Οσία Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Ο άγγελος ο οποίος την βοηθούσε στο δύσκολο έργο της σωτηρίας των ψυχών στέκεται μπροστά της κρατώντας η λιτάριο με τμήμα του χαιρατισμού που της απίφθηνε. Χαίρε δούλη του υψίστου ειρήνη. Συνήθως στις εικόνες και η οσία ειρήνη κρατάει ηλιτάριο στο αριστερό της χέρι, το οποίο αναγράφει τις παρενέσεις της οσίας ειρήνης χρυσοβαλάντου. Φως μοναχών άγγελοι, φως κοσμικών μοναχη Δίπλα στην Αγία αγιογραφείται το κυπαρίσι το οποίο λίγιζε όταν εκείνη προσευχόταν με δεμένο το λευκό πανί στην κορυφή του, ενώ στο βάθος φαίνεται η μονή του Χρυσοβαλάντου. Να έχουμε τις πρεσβείες της και τις μεσητείες της ενώπιον του Θεού, να μας βοηθά όλους πάντοτε, να μας δίδει πνευματική και σωματική υγεία και να ευλογεί όλες τις άτεχνες που προσπαθούν με προσευχή και πίστη να αποκτήσουν παιδί. Τα μήλα της οσίας ειρήνης κάνουν θαύματα σε όσες γυναίκες τα καταναλώσουν ύστερα από τριήμερη νηστεία και προσευχή και πίστη ορθή και το θαύμα ύστερα από αυτό έρχεται. Όπως επίσης θαύματα κάνει και το αγίασμα το οποίο δίδεται στην Ιερά Μονή της Οσίας Ειρήνης στη Λυκόβρυσή, καθώς επίσης και το έλεο από την καντήλα της. Η Ωσία Ειρήνη είναι προστάτης και κατά της βασκανίας και κατά της μαγείας, διότι στην επίγεια ζωή της πολέμησε εναντίον του διαβόλου και πολλές φορές εξέβαλε και δαιμόνια από αυτούς που πήγαν στο μοναστήρι της και την παρακάλεσαν με πίστη. Ο Θεός, δια της Αγίας Ηρήνης, της ηγουμένης της Μονής Χρυσοβαλάντου, να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.